Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί σήμερα, σε αυτό το βίντεο, θα ακουστεί αλήθεια, κυρίες και κύριοι, και θα απομυθοποιηθούν καταστάσεις. Αγαπάς τον Batman? Εννοείται ότι αγαπάς τον Batman, και εγώ τον αγαπάω. Όλοι τον αγαπάμε και όλοι τον θεωρούμε τον πιο badass super ήρωα που έχει τη δυνατότητα να κερδίσει όποιον αντίπαλο και να βρεθεί στο διάβα του. Όμως, παιδιά, ο αληθινός badass χαρακτήρας, αυτός που εάν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και ο άνθρωπος Νυκτερίδα, είναι άλλος και ονομάζεται Alfred Pennyworth. Ο αληθινός σκοτεινός υπότης της φάσης. Ναι, το είπα. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε ποιος είναι ο καλύτερος live action Alfred που έχουν δει τα ματάκια μας και μαζί με αυτό θα μαθαίνουμε και ωραία πραγματάκια για τον όχι και τόσο άκακο Butler. Μην καθυστερούμε άλλο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει το countdown, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα βίντεο που θα έρθουν στο μέλλον, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Let's go! Λοιπόν, εάν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, υπάρχουν 9 Alfred σε live action μεταφορές. Ναι, ναι, πολύ καλά άκουσες, 9. 1000% δεν το είχες πάρει χαμπάρι, ούτε εγώ το είχα πάρει, μη σας πω ψέματα, γι' αυτό και ενθουσιάστηκα όταν ανακάλυψα το συγκεκριμένο νούμερο. Στη σημερινή αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, γιατί αυτό είναι στην ουσία το βίντεο, θα συμπεριλάβουμε όμως τους 8 και όχι τους 9 από αυτούς τους Alfred. Και αυτό θα συμβεί, guys, γιατί τον κύριο Ian Abercrombie, που υποδίθηκε τον Alfred στην σειρά Birds of Prey του 2002, δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου και από αυτό που είδα σε στιγμιότυπα στο YouTube, ούτε θα ήθελα να τον παρακολουθήσω. Δεν λέω βέβαια κάτι για τον άνθρωπο, σαν ηθοποιώ έτσι, για το όλο project λέω, που αν πατήσετε να δείτε. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τις 8 ηθοποιάρες που υποδίθηκαν τον Butler του Bruce Wayne σε live action ταινίες, αλλά και σειρές. Νούμερο 8. Douglas Hodges. Joker 2019. There's nothing to know. There is no them. Your mother was delusional. She was a sick woman. Don't. Εντάξει, ξέρω ότι θα πεις ότι στα ξόφαλτσα πέρασε αυτός ο Alfred από τις οθόνες μας, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι όπως και όλο το κόνσεπτ της ταινίας Joker, έτσι και ο Alfred της είναι αρκετά ξεχωριστός από τις άλλες μεταφορές. Στην ταινία Joker βλέπουμε έναν Alfred πιο Butler από όσο τον έχουμε συνηθίσει. Έναν πολύ υπεροπτικό, αντιπαθητικό και φοβικό θα λέγαμε Alfred, που δεν φαίνεται να μπορεί ή να ξέρει κάπως να αντιμετωπίσει τον Arthur, ο οποίος τον πνίγει με τα ίδια του τα χέρια. Thomas Wayne is my father. Σαν cast όμως, θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ ωραία επιλογή εδώ, έχει πολύ χαρακτηριστική φάτσα, πάντα σύμφωνα με αυτό που ήθελε να περάσει η ταινία Joker, που ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Αυτά, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για τον συγκεκριμένο Alfred, οπότε προχωράμε. Νούμερο 7, Alan Napier, στη σειρά Batman του 1966. Mr. Wayne's residence, Alfred speaking. Who is that speaking? Ο Alfred του Alan Napier μπορεί να είναι στην θέση 7, αλλά κανονικά είναι εκτός συναγωνισμού. Γιατί, παιδιά, ο άνθρωπος, μιλάμε, κατάφερνε μέσα από μια αμιγώς κομική σειρά να σου περάσει ότι ο Alfred είναι ένας πολύ σκληρός, δυνατός, ατρόμητος χαρακτήρας που δεν κολώνει να τα βάλει ούτε με τον ίδιο τον Τζόκερ. Και μάλιστα, σε μια ξυφομαχία με τον πρίγκιπα του εγκλήματος, όταν καταφέρνει να του αφαιρέσει το όπλο του κατά τη διάρκεια της ξυφομαχίας, πετάει και εκείνο το δικό του για να συνεχιστεί η μάχη επί ίσης ώρης. Δεν φτάνει δηλαδή που είχε όλα αυτά που είχε ο Alfred, μέσα σε όλα αυτά ήταν και αμιγώς ευγενής. Είναι ένα περίεργο project όπως για να το κάνει η σειρά Batman του 66, που πάντως λατρεύτηκε τότε από μικρούς και μεγάλους και έκανε την αρχή για ό,τι έχουμε δει μέχρι και σήμερα από τον άνθρωπο Νυχτερίδα. Και γι' αυτό το project μεταφέρθηκε και σε τηλεοπτική ταινία την ίδια χρονιά, το 66 δηλαδή, και γνώρισε και αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία.
Σεβασμός λοιπόν στον κύριο Άλαν Νάπιερ για όσα κατάφερε. Τώρα θα μου πείτε επειδή έχει πεθάνει, δεν κάνει να το λέμε κύριο. Τέλος πάντων, εγώ γουστάω να του λέω κύριους, ρε. Και η απόδειξη για το πόσο καλή δουλειά έκανε ο Νάπιερ είναι το legacy που άφησε πίσω του, το οποίο είναι οι επόμενες θέσεις που θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Νούμερο 6. Άντι Σέρκις στην ταινία The Batman του 2022. Στο νούμερο 6, παιδιά, συναντάμε μια αδυναμία μου και θα το γνωρίζουν όσοι ακολουθούν καιρό το κανάλι, τον Άντι Σέρκις, τον άνθρωπο CGI. Ο οποίος Άντι Σέρκις τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει την τύχη του και ως σκηνοθέτης. Θα πω εγώ, όχι και τόσο επιτυχημένα. Το 2002 λοιπόν συμμετείχε σε μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της συγκεκριμένης χρονιάς στο The Batman, με τον Robert Pattinson να επισκιάζει όλους τους άλλους με τη δημοσιότητά του, περνώντας οι υπόλοιπες συμμετοχές στην ταινία κάπως απαρατήρητες θα λέγαμε. Μία από αυτές ήταν και αυτή του Άντι Σέρκις ως Alfred Pennyworth. Ένας Alfred αρκετά βασανισμένος από τη ζωή, αρκετά ταλαιπωρημένος και φθαρμένος από τη σκοτεινιά της Gotham του σύμπαντος του The Batman, που μιλάμε παιδιά για πίσα έτσι. Ένας Alfred που ναι μεν δείχνει από τον τρόπο που συμπεριφέρεται πως κάποτε ήταν full μάχημος, όμως δεν έχουμε κάποια χειροπιαστή απόδειξη γι' αυτό, ρε παιδί μου, στην ταινία. Τα πιο δυνατά σημεία του Alfred του The Batman είναι η εξυπνάδα του και η ικανότητα διαχείρισης των καταστάσεων. Και όχι μόνο. He lies still is only a partial key. He only gives us HELIST. So I'm looking for any double symbols to start. Ο Pennyworth στο The Batman φαίνεται να είναι αυτός που διαχειρίζεται τα πάντα που αφορούν τον όμιλο Wayne, που έχει θελημένα παραμελήσει ο Bruce και προσπαθεί να τον σώσει από την χρεοκοπία. Και σύν της άλλης τον βοηθάει και έμπραχτα με τους γρίφους του Riddler, που χωρίς αυτόν ο Bruce φαίνεται ότι δεν θα έβρισκε και τόσο γρήγορα άκρη, ρε παιδί μου. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του Alfred είναι πως μοιάζει να μην είναι καν Butler. Αφού όπως μας δείχνει η ίδια η ταινία, έχει άλλους για να κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτός είναι καθαρά διαχειριστής των πάντων. Mr. Pennyworth. Yes, Dory. The accountants are here. Συνεχίζω να πιστεύω πως δεν είναι και τόσο ταιριαστός για το συγκεκριμένο ρόλο, ρε παιδί μου, αλλά επειδή ο Άντι Σέρκις είναι ο Άντι Σέρκις και με τον τρόπο του πάντα δείχνει να τα καταφέρνει σε ό,τι και να κάνει, το κλείνω, δεν λέω άλλα, προχωράμε. Νούμερο 5. Michael Goth στο Bartonverse από το 1989 μέχρι το 1997. Death and chance stole your parents, you have done everything in your power to control the fates. Ο Alfred Coca-Cola θα λέγαμε, που πάει με όλα παιδιά, με τα μάτια του να έχουν δει όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρεις διαφορετικούς ηθοποιούς να παίζουν τον Batman και αυτός ο άνθρωπος να προσπαθεί να ταιριάξει και με τους τρεις. Κάτι που σχεδόν είναι αδύνατο. Αυτός το κάνει δυνατό. Και το λέω αυτό γιατί οι ταινίες του Tim Burton είναι πέρα για πέρα σκοτεινές, σε αντίθεση με του Schumacher που ήταν σχεδόν παροδίες. Και αυτός ο έρμος, ο Michael Goth, έπρεπε να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ αυτής της αλλαγής, ώστε να κρατήσει τον Alfred ίδιο σε όλη τη σειρά ταινιών. Άμα αυτό, ρε παιδιά, δεν είναι επίτευγμα, πείτε μου τι είναι, να ξέρω. Περίπου το ίδιο τώρα ξέρετε ποιος το κάνει. Ο Charlie Cox, τον οποίο τον έχουν βάλει να παίζει άλλο Daredevil στη σειρά του Netflix και άλλο Daredevil στο Seahawk. Ω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά όταν πάω να πω το όνομα αυτής της σειράς πνίγομαι. Εκπληκτικός ηθοποιός, ανδιαφυσβήτητα, ο Michael Goth. Στις ταινίες του Barton τέριαξε γάντι, άλλωστε μιλάμε και για ταινίες με σωστό πλάνο. Στις ταινίες του Schumacher πάλι, δεν ξέρω πώς το κατάφερε ο άνθρωπος, αλλά ήταν ο μόνος που διασώθηκε από το όλο φιάσκο. Ήταν αξιοπρεπέστατος. Ξεχώριζε, ρε παιδί μου, σαν τη μπήκαμε στο γάλα. Ο Alfred Pennyworth του Bartonverse, εάν μου επιτρέπετε τουλάχιστον να το λέω έτσι, είναι ένας πολύ ευγενής, ηλικιωμένος κύριος που δίνει και τις συμβουλές του, αλλά ταυτόχρονα φτιάχνει και γκατζετάκια για τον Batman. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι πως φροντίζει για τα άκρως απαραίτητα. Don't wait up, pal. I'll cancel the pizza. Και δεν θέλω να ξεχνάμε το σύστημα συναγερμού Alfred, έτσι. Με τη φάτσα του να εμφανίζεται σε μια γιγαντοοθόνη και να φωνάζεις βολέας μια τεχνητή νοημοσύνη με τη φωνή και τη φάτσα του Alfred. Άντε γεια! Ο άνθρωπος ήταν χιλιόμετρα μπροστά και αν κρίνουμε από τον εξοπλισμό του Batman, μιλάμε και για το πιο κάγκουρα Alfred με διαφορά. Respect στο Michael Goth. Πάμε στον επόμενο. Νούμερο 4. Jack Bannon. Pennyworth Series. Από το 2019 μέχρι και σήμερα. My apologies.
Λοιπόν, τη σειρά Pennyworth την ξεκίνησα από περιέργεια πιο πολύ και μπορώ να πω ότι έχω κολλήσει. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε καν την ύπαρξη αυτού του Alfred και κατ' επέκταση και τη σειρά. Και σίγουρα για το γεγονός αυτό φταίει πως τόσο καιρό η σειρά άνοικε σε συνδρομητική πλατφόρμα του Epix, ενώ από φέτος πέρασε στα χέρια του HBO Max. Η σειρά Pennyworth στην ουσία είναι το origin story του Alfred πριν καν γίνει butler του Bruce Wayne, όταν ακόμη έψαχνε να βρει τι δουλειά θα κάνει. Γενικά, ρε παιδί μου, να βρει τα πατήματά του μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο. Δεν γνωρίζω εάν στα κόμικ υπάρχει γενικά origin story του Alfred Pennyworth και αν υπάρχει, δεν γνωρίζω εάν είναι ίδιο με αυτό τη σειρά. Πάντως, μέχρι τώρα που κοντεύω να τελειώσω και τη δεύτερη σεζόν, τρεις σεζόν έχει μέχρι τώρα η σειρά, το πάει πάρα πολύ καλά σεναριακά. Με τις υπερβολές του βέβαια, αλλά εντάξει. Όντως, εγώ καλού κακού από αυτόν τον Alfred, τον κόλμο θα τον φιλάω, παιδιά. Φοβερή σειρά, παιδιά, να την δείτε. Έχω κολλήσει και εγώ αλλά και ο Ανδρέας που την βλέπουμε παρέα και την βλέπουμε ανελιπώς. Είναι ξεχωριστή, είναι σκοτεινή, είναι ομή, είναι ιδιαίτερη, έχει χαρακτήρα πάνω απ' όλα και έχει και ένα φοβερό cast. Ο Jack Bannon τώρα, που υποδίεται τον Alfred στη σειρά, έκατσε κούτα στον χαρακτήρα που στην σειρά εμφανίζεται κάτι ενδιάμεσο σε ευγενή παλαιά σκοπή τύπου, αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευμένο δολοφόνο που παλεύει με την καλή και την κακή του πλευρά συνεχώς. Εάν έχετε δει τον Alfred της σειράς Gotham, θα μπορούσε άνετα αυτή η σειρά να θεωρηθεί prequel της σειράς Gotham. Να τη δείτε τη σειρά Pennyworth, θα περάσετε τέλεια, αλλά θέλω να πω κάτι εδώ, μιας και έχω την ευκαιρία τώρα να το πω. Μου κάνετε, ρε παιδιά, μια σειρά για τον Butler του Batman. Πείτε την Alfred, γιατί να την πείτε Pennyworth. Παιδιά, είναι τόσο λάθος που φανταστείτε ότι το HBO Max αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο. Βασικά δεν τον άλλαξε, γιατί δεν γίνεται να τον αλλάξει. Του πρόσθεσε Λεζάντα, μπας και καταλάβει κανείς ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Και το έκανε Pennyworth, The Origin of Batman's Butler. Πάλι καλά, τα παλικάρια εκεί στο HBO Max το πήρανε χαμπάρι και το αλλάξανε έστω και την τελευταία στιγμή. Κάλιο αργά, παρά ποτέ. Προχωράμε. Νούμερο 3. Jeremy Irons. DC Extended Universe. Από το 2016 έως το 2021. Since the age of 7, you have been to the art of deception as Mozart to the harpsichord. But you've never been too hot at lying to me. Ο πιο αδικημένος Alfred αυτής της λίστας, με τεράστια διαφορά. Ο Jeremy Irons είναι μία ηθοποιητή. Πιάρα και μισή γενικά και στον ρόλο του Alfred καταφέρνει να κάνει και πάλι την διαφορά. Να πω εδώ για όσους δεν θυμούνται, ρε παιδί μου, ότι ο Irons υποδίθηκε τον Alfred στο Justice League, στο Batman v Superman και στο Justice League του Zack Snyder που κυκλοφόρησε το 2021. Είχε ελάχιστο χρόνο επί της οθόνης, εξού και το αδικημένος που είπα στην αρχή, όμως μέσα στα λίγα αυτά λεπτά καταφέρνει να σε κάνει να πεις ότι αυτός ο Alfred είναι, ρε παιδί μου, κάτι ξεχωριστό. Φοβερά ισορροπημένη ερμηνεία που κατάφερε να ισορροπεί τέλεια και την σοβαρή αλλά και την κωμική πλευρά του Alfred, γιατί ναι, αυτός ο Alfred είναι και ο πιο αστείος, θα λέγαμε, από όλους. Επίσης, κατάφερε να ισορροπήσει τέλεια ανάμεσα στον ήρεμο Butler αυτό και στον πιο ομό χαρακτήρα που έδινε συμβουλές τακτικής στον Batman, αλλά έφτιαχνε και τα πολύ προηγμένα τεχνολογικά gadget του. Γιατί εδώ, παιδιά, μιλάμε για ένα Batman περίπου παλέμαχο. Μπορώ να πω ότι σε αντίθεση με τους άλλους Alfred, αυτός καυτηρίαζε πολύ συχνά τις κινήσεις του Bruce Wayne, δηλαδή πιο πολύ του την έλεγε παρά του έδινε συμβουλές. Even you got too old to die young, and not for lack of trying. Και αυτό γιατί, όπως προείπαμε, είχε απέναντί του έναν μεγάλο ηλικιακά Bruce Wayne που ήταν για πολλά χρόνια Batman και είχε φθαρεί αρκετά από αυτή του τη σταυροφορία, οπότε δεν είχε ανάγκη και από τόσες συμβουλές. Είναι, ρε παιδί μου, όπως είναι δύο φίλοι που είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι και η μεταξύ τους σχέση είναι, λες και είναι πιο πολύ ζευγάρι παρά φίλοι. Αυτή τη σχέση έχουν και ο Alfred με τον Batman σε αυτή τη σειρά ταινιών. Εάν είχε ο Jeremy Irons μία ταινία Batman που να του δώσει χώρο και χρόνο να αναπτυχθεί, τότε ίσως να ήταν στη θέση 2 και όχι στην 3 που τον έχω βάλει τώρα. Εντάξει, όχι στην 1, γιατί σε βλέπω, το σκέφτηκες. Είπαμε. Και είναι ο άρχοντας. Προχωράμε στη θέση 2. Νούμερο 2, Σον Πέρτουι της σειράς Gotham. Now where is Bruce Wayne? And where is the bomb? Τι Αλφρεντάρα ήταν αυτή, θεέ μου! Αυτός ήταν ο σωστός, ο πρόστιχος, ο μπρουτάλης, ο Άλφρεντ που ταυτόχρονα
ήταν και πατέρας, ήταν και butler, ήταν και detective και ευγενής και σαμπουάν και μπαλακτικό και απ' όλα. Ο Alfred της σειράς Gotham, κυρίες και κύριοι, δεν χάριζε κάστανα. Δεν ήταν για πολλά, δεν ήταν, παιδί μου, για να πολύ μιλάω, σου πάτα μια ανάποδη. Άμα ο Bruce Wayne πάθαινε κάτι, μεταλλασσόταν αυτόματα από butler σε αρχηγός της μαφίας και άρχιζε να ρίχνει γαστούκια, να βασανίζει και να ανακρίνει κόσμο για να μην συμβεί τίποτα στον μελλοντικό Batman, τον οποίο, πέραν των άλλων, εκπαίδευε κιόλας καθημερινά. Ο Σον Πέρτγουικ, κυρίες και κύριοι, είχε και φατσάρα για Άλφρεντ, αλλά και την υποκριτική ικανότητα να αποδώσει τα πρέποντα. Ο Άλφρεντ της σειράς Gotham δεν είναι κανένας κομπάρσος, έπαιζε τεράστιο ρόλο στην πλοκή της. Ήταν βασικότατος χαρακτήρας, γιατί σκεφτείτε ότι ο Bruce Wayne είναι ακόμη πιτσιρίκι εκεί, και δεν το λες και πολύ ήσυχο για πιτσιρίκι. Και τι ήσυχο πιτσιρίκι να ήταν, δηλαδή, ήταν έφηβος και έφηβος και ήσυχος, αυτές οι λέξεις δεν πάνε μαζί. Για να καταλάβετε γιατί Άλφρεντ μιλάμε, σε ένα επεισόδιο που ένας μάρτυρας δεν έλεγε το που ήταν ο αγνοούμενος Bruce Wayne, μπροστά στους αστυνομικούς detective, ο Alfred βουτά ένα μαχαίρι και το καρφώνει στο χέρι του ανακρινόμενου. Τέτοια μπάλα έπαιζε ο Pennyworth στον Gotham. Yeah, but I'm not a cop, am I? I'm a butler. Και για όσους έχετε δει τη σειρά, δεν μπορούσες και να επιβιώσεις και διαφορετικά μέσα σε αυτό το σάπιο και σκοτεινό σύμπαν. Φοβερή σειρά τον Gotham, εάν εξαιρέσεις το τέλος της που έγινε όπως έγινε λόγω δικαιωμάτων, όλα τα άλλα είναι υπέροχα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην κορυφή αυτής της λίστας. Νούμερο 1, Michael Caine, The Dark Knight Trilogy. This house, Master Wayne. I sheltered 6 generations of your family. Why do you give a damn, Alfred? It's not your family. I give a damn because a good man once made me responsible for what was most precious to him. Δεν υφίσταται καλή ταινία Batman με μέτριο Alfred. Οπότε όταν μιλάμε για την καλύτερη σουπερηρωική τριλογία όλων των εποχών, καταλαβαίνετε ότι ο Butler του Batman πρέπει να είναι όχι απλά καλός, αλλά σε God level. Και αυτό ακριβώς είναι ο Alfred του Sir Michael Caine. Ουσιαστικά εδώ, παιδιά, έχουμε έναν καμουφλαρισμένο φιλόσοφο που απλά κάνει τον Butler έτσι για ξεκάρφωμα. Know your limits, Master Wayne. Batman has no limits. Well, you do, sir. Πετάει συνεχώς επικές φιλοσοφίες καθ' όλη τη διάρκεια της τριλογίας, φιλοσοφίες που διαμορφώνουν χαρακτήρες και στην ταινία, αλλά και στον πραγματικό κόσμο. Και έναν από αυτούς βλέπετε μπροστά σας. Επειδή μιλάμε για έναν μεγαλύτερης ηλικίας Alfred, δεν δίνεται και πολύ βάση στην μάχημη πλευρά του, όμως αφήνεται η υπόνοια πως δεν είναι και τυχαίος. Και πιο συγκεκριμένα στη δεύτερη ταινία, όταν και αναφέρεται σε μια ιστορία από την Αφρική με έναν κλέφτη διαμαντιών. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Ο Alfred του Nolanverse είναι το ψυχολογικό στήριγμα του σπασμένου Bruce Wayne που παλεύει ανάμεσα στον σκοτεινό και τον φωτεινό εαυτό του. Είναι αυτός που τον ξεμπλοκάρει όταν ο Batman βρίσκεται σε αδιέξοδο και φυσικά είναι και ένας άριστος butler. Στην ουσία θα λέγαμε πως είναι το φως στο απίθμενο σκοτάδι του. Και παρόλο που μιλάμε για άκρως σοβαρές ταινίες, έχει, παιδιά, στιγμούλες ο Alfred που πετάει κάτι αστείες ατάκες που δεν γίνεται να μην γελάσεις. What is the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log? Μόνο και μόνο η ευγενική και συνάμα αριστοκρατική φυσιογνωμία του Michael Caine το τερματίζουν το θέμα εδώ. Βασικά, όχι. Άκυρο, δεν το τερματίζουν, το πάνε 10 βήματα παραπάνω. Και δεν υπερβάλλω, είναι γεγονός, παιδιά, γιατί μιλάμε και για έναν εκπληκτικό ηθοποιό. Βασικά, μιλάμε για έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχει δει ποτέ ο κινηματογράφος. Και όπως έχω δηλώσει παλαιότερα γενικά για την Batman τριλογία του Christopher Nolan, έτσι θα πω και για τον Alfred Pennyworth του Michael Caine, πως, παιδιά, η τελειότητα δεν ξεπερνιέται. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου αντίστροφη μέτρηση με τους ηθοποιούς που υποδίθηκαν σε ταινίες και σειρές τον ιστορικό χαρακτήρα Alfred Pennyworth. Ελπίζω να γουστάρατε, αλλά δεν τελειώνει εδώ αυτό το βίντεο, συνεχίζετε κάτω στα σχόλια από εσάς. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς και γράψτε τη δική σας αντίστροφη μέτρηση με τους live action Alfred. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε και το κουμπί της εγγραφής
αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!